Τέλεια. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τις ευρωεκλογές. Και δεν πάμε να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές. Θα μιλήσουμε πολύ για τις ευρωεκλογές, παιδιά. Στην πορεία δηλαδή προς τις 9 του Ιούνιου. Ναι. Θα μιλήσουμε γιατί ουσιαστικά αυτές οι εκλογές δεν πρέπει να περάσουν έτσι. Ναι. Στις Βρυξέλλες γίνονται όλα. Εκεί χτυπάει η καρδιά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι απολύτως και νομίζω θα μας το πει και ο καλεσμένος μας. Πάμε να καλησπερίσουμε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει τεράστια αυτοδιοικητική εμπειρία, δήμαρχος, περιφερειάρχης, νομικός, ξέρει από κοινοτικό δίκαιο και ξέρει πάρα πολύ καλά από Βρυξέλλες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Σαββίδη και καλησπέρα κυρία Καριωτάκη με την ωραία και λαριστή φωνή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πιαστώ από αυτό την εμπειρία σας στα αυτοδιοικητικά πρωτίστως. Αν μου επιτρέπετε, σήμερα έχουμε σε εξέλιξη, σήμερα και αύριο, μια πολύ μεγάλη άσκηση στην Κρήτη. Την άσκηση Μίνωας που αφορά σε έναν επικείμενο σεισμό. Πραγματικά δεν έχουμε αργήσει πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία να τεστάρουν οι φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, πόσο λειτουργούν, πώς λειτουργούν, πώς συνεργάζονται και πόσο συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα ρητορικό ερώτημα αυτό με αυτονόητη απάντηση. Είναι υποχρεωτική η συνεργασία των φορέων. Δεύτερο, είναι υποχρεωτικό το να μειώσουμε τις επικαλύψεις αρμοδιοδοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους, περιφερειών και δήμων. Και βεβαίως η νέα προσέγγιση στην πολιτική προστασία να περιλαμβάνει και ενεργοποίηση των δασικών υπηρεσιών στο κομμάτι των πυρκαγιών. Όσον αφορά τους σεισμούς, εμείς στην αυτοδιοίκηση και ως πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, του ΙΤΑ δηλαδή, έχουμε αντιπρόεδρο τον κύριο Λέκα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, δηλαδή να έχουμε πάντοτε μια γνώση και ενημέρωση, χωρίς να είμαστε ειδικοί, του τι γίνεται και ότι κυρίως μπορεί να γίνει. Οι προσπάθειες για την πολιτική προστασία εξελίσσονται σε όλη την Ευρώπη. Εμείς έχουμε διάφορα θέματα προς επίλυση και υποστήριξη. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Και όπως καταλαβαίνουμε πολύ καλά, και βεβαίως η κλιματική κρίση και όλα αυτά τα προβλήματα επιτείνουν αυτή τη διαχρονική υστέρηση που υπάρχει σε διάφορους τομείς, παρόντες τις σοβαρές προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, στο κομμάτι της αντιμετώπισης και της άμεσης ενέργειας υποστήριξης εκτάκτων καταστάσεων. Το λέω αυτό γιατί έχω διαχειριστεί 2 χρονιές τις πλημμύρες του Εύρου, όταν παλιά ήμουν περιφερειάρχης, όταν έρχονταν 3.000 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, και έπρεπε να προστατεύσουμε και την αγροτική παραγωγή, τις ανθρώπινες ζωές προφανώς και το οικοσύστημα του Εύρου, αλλά και ως δήμαρχος Άμμου αντιμετώπισα και πλημμύρες και πυρκαγιές εκ του καθήκοντός μου, αλλά πάντως σε συνέργεια με όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα πιστοποίησης των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Υπάρχει και ένα μείζον θέμα εξοπλισμού. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια νέα μεγάλη προμήθεια στην κατηγορία της τεχνικής υποστήριξης της πολιτικής προστασίας. Και βεβαίως η Γενική Γραμματεία, που έχει αναβαθμιστεί, και το Υπουργείο που έχει πάρει και τον τίτλο, νομίζω ότι αποτελούν πρώτα σαφή βήματα μια στρατηγική που εξελίσσεται, να το πω έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα, κύριε Αγγελόπουλο, εσείς είστε ένας πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός και το ερώτημα, βεβαίως προφανές θα μου πείτε, η φωνή της αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, ακούγεται δυνατά στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή κάτι πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο? Κοιτάξτε να δείτε, η αυτοδιοίκηση συνδιαμορφώνει προτάσεις πολιτών, δηλαδή από τους δήμους, για το ποια Ευρώπη ζητάμε και ποια Ευρώπη θέλουμε. Από την πρωτοβουλία που έγινε για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης εδώ και 2 χρόνια, που κατέληξε σε 49 προτάσεις υλοποιήσιμες και 326 ειδικά μέτρα, τα μισά από αυτά προήλθαν από την αυτοδιοίκηση. Πάρα πολλοί αυτοδιοικητικοί σε άλλες χώρες, από άλλες χώρες μετέχουν σε ευρωεκλογές, γιατί τα εκλεκτικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών, δεν μπορεί να καλύψει το χάσμα μεταξύ απομακρυσμένων περιοχών, νησιωτικών περιοχών και κυρίως κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με τα κέντρα αποφάσεων. Πάρα πολλοί κόσμος ψηφίζει ακραία, ψηφίζει διαφορετικά, επειδή νιώθει και ετοιμένος στις παγκοσμιοποιήσεις στην Ευρώπη και απομονωμένος στην Ελλάδα από τα κέντρα αποφάσεων. Άρα, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα επικοινωνίας, ουσιαστικής προβολής
του ευρωπαϊκού έργου, αλλά και υποσημείωσης και αναφορά στο τι πράγματα πρέπει να γίνουν. Yeah. Διότι η Ευρώπη βυθίστηκε σε μια ευμάρεια ετών, σε κοινωνικά δικαιώματα κεκτημένα και δεν μπόρεσε να αποκτήσει ούτε κοινή πολιτική άμυνας, ούτε κοινή πολιτική εξωτερική. Και βεβαίως η αυτοδιοίκηση έχει να παίξει μείζωνα ρόλο στο να μεταφέρει ακριβώς τα θέματα πώς είναι. Ως ο μοναδικός νομίζω αυτοδιοικητικός που είμαι στο ψηφοδέλτιο αυτό, που αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα και ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό της χώρας ακόμη μια φορά, έχω πιστεύω να συνεισφέρω μαζί με τους φορείς, μαζί με τις περιφερειακές ενώσεις Δήμων, μαζί με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, σημαντικά πράγματα στο επίπεδο αυτό, στην οικοδόμηση της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Η οποία νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική περιλαμβάνει τις επαρχίες, περιλαμβάνει την περιφέρεια. Θέλω να πω, φαίνεται σαν να πηγαίνει πια έξω από τις πόλεις, έξω από τα αστικά κέντρα, έτσι δεν είναι? Είναι μια ανάγκη, κυρία Καριωτάκη, πλέον αυτή. Δεν είναι μόνο μια επιλογή. Αν αφήσουμε τις περιφέρειες και τους δήμους εκτός διαπραγμάτευσης, εκτός διαβούλευσης, π.χ. βλέπε ολική ενέργεια, ειδικά χωρικά σχέδια, ειδικά περιφερειακά σχέδια, χάνουμε την ουσία μιας υποστήριξης σε νέες καινοτομίες, νέες τεχνολογίες, νέες παρεμβάσεις που μόνο όφελος μπορούν να δώσουν στις τοπικές κοινωνίες, σεβόμενοι βεβαίως την πολιτιστική παράδοση και το τεράστιο αποθετήριο της ιστορίας που υπάρχει στη χώρα μας. Άρα λοιπόν χρειάζεται εδώ μια σύνθεση πραγμάτων, δεν είναι εύκολο να γίνει, χρειάζεται συνεχή παρουσία και να σας πω μόνο ότι όχι τυχαία υπάρχουν 218 γραφεία περιφερειών και δήμων που λειτουργούν στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν? Εμείς είχαμε φτιάξει το πρώτο πιλωτικό γραφείο στην Ανατολική Μακεδονιοθράκη, στο οποίο το βρήξα εδώ. Ναι. Και η περιφέρεια Κρήτη, και η δική μας περιφέρεια. Έχει ένα νομίζω πολύ ενεργέστατο γραφείο. Εσείς έχετε καταρχάς την ευτυχία και την τύχη να έχετε έναν ικανότατο και έμπειρο περιφερειάρχη. Να έχετε ικανούς δημάρχους και περιφερειακές ενώσεις δήμων. Και σας ομιλώ επειδή είμαι και νομικός σύμβουλος στα έργα ΣΔΙΤΑ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ασχολούμαι με τα φράγματα στον Άγιο Ιωάννη και στο Χοχλάκη. Α, τα δύο δικά μας στην Ανατολική Κρήτη. Τα δύο δικά. Βέβαια, Σιτία. Και επειδή έχω κατέβει και 45 φορές στην Κρήτη, νομίζω ότι μπορούμε να ξαναμιλήσουμε ανεξάρτητα από τις απαγορεύσεις για όλα αυτά τα σχετικά θέματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το κρατάμε, κύριε Αγγελόπουλε, καλά μας το είπατε. Νομίζω τώρα, κύριε Αγγελόπουλε, βρήκατε μελά, γιατί με τα φράγματα έχει μεγάλο θέμα, να ξέρετε. Βέβαια. Μα το ξέρω και ξέρετε κάτι, όσο πιο ενημερωμένες είναι οι τοπικές κοινωνίες και όσο πιο ουσιαστικός διάλογος γίνεται για αυτά, τόσο οι αποφάσεις είναι και όριμες και σοβαρές και έχουν ένα στρατηγικό βάθος χρόνου που μπορεί να είναι χρήσιμο. Σας το λέω αυτό γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η περιφερειακή ανάπτυξη και ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με αυτήν. Το λέω δηλαδή ειλικρινώς ότι και ως αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στο Σύμβουλο της Ευρώπης που υπήρχαν 100 και υπάρχουν 170.000 δήμοι, περιφέρειες και κοινότητες, τα θέματα της ανάπτυξης, το μεταναστευτικό προσφυγικό που απασχολεί ιδιαίτερως τώρα την Κρήτη, αλλά και, και το θέμα της της ακρίβειας, της ενέργειας, δηλαδή του κόστους και της κλιματικής αλλαγής, εάν δεν ασχοληθεί κύριε Σαββίδη και αγαπητή κύριε Καριωτάκη με τα θέματα αυτά, η Ευρώπη θα καταρρεύσει, θα αποδομηθεί και θα αποφλοιωθεί. Έτσι. Τώρα τα γραφεία υπάρχουν στις Βρυξέλλες και των περιφερειών. Λόμπινγκ στα γραφεία γίνεται, κύριε Αγγελόπουλε. Και σας ρωτάω γιατί εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δηλαδή, δουλίτσα λόμπινγκ γίνεται και στα γραφεία και γενικότερα. Οι γνωριμίες δηλαδή μετράνε σε επίπεδο Βρυξελών? Οι γνωριμίες μετράνε πάρα πολύ. Και όταν οι γνωριμίες είναι στέρεες, έχουν κάποιο χρόνο διανύσει και βασίζονται σε μια συναντήληψη και αλληλεγγύη, προχωρούν πάρα πολύ καλά. Το 70% των σχέσεων είναι συμφέρον. Και κατά τον λόρδο του Πάλμερστον, τον υποκόμιο του Πάλμερστον, δεν υπάρχουν αιώνιοι φίλοι, δεν υπάρχουν αιώνιοι εχθροί, υπάρχουν αιώνια συμφέροντα. Το 30% όμως είναι ανθρώπινες σχέσεις, είναι διαβουλεύσεις, είναι συνεχείς επαφές. Όσο πιο αξιόπιστη φαίνεται η χώρα μας, και εδώ πρέπει η κυβέρνηση που το έχει τολμήσει να εμπιστευτεί όλη και το κεντρικό κράτος περαιτέρω την αυτοδιοίκηση. Να μην φοβάται αν ο δήμαρχος θα γίνει βουλευτής ή το ανάποδο. Να υπάρχει δηλαδή
μια κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων με βάση το χάρτη τοπικής δημοκρατίας. Το lobbying λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει, ήδη έχουν γίνει βήματα σημαντικά προς αυτό, κάποια γραφεία δουλεύουν πολύ καλά, αλλά βεβαίως μπροστά στους, στη γερμανική πραγματικότητα, στην ιταλική παρουσία και παρέμβαση και στην ισπανική διάρθρωση, γιατί είναι και διαφορετικοί οι τρόποι διοίκηση εκεί, άλλες περιφέρειες, άλλοι δήμοι, άλλοι τρόποι. Και βεβαίως πρέπει να αποφύγουμε αυτό που δεν ανέφερα προηγουμένως, πρέπει να περάσουμε από τη γερμανική Ευρώπη που κατασκευάστηκε στην Ευρωπαϊκή Γερμανία. Νομίζω ότι κάπως έτσι και το lobby θα εξελιχθεί και η ελληνική παρουσία θα ενισχυθεί. Για να καταλάβει κανείς πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί, χρειάζεται τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Κάπως. Για να οργανωθεί λοιπόν σωστά, χρειάζεται 2 χρόνια. Τόσο ώστε να έχει τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία χρειάζονται και υπομονή και επιμονή και κυρίως συμπόρευση και σε ιδέες και σε σχεδιασμούς. Τώρα, το είπατε πολύ όμορφα αυτό για τη Γερμανία, τη γερμανική Ευρώπη και την ευρωπαϊκή Έτσι Γερμανία. Έτσι είναι, μα πρέπει να λέμε την αλήθεια τώρα, δεν είναι πραγματικά. Να κρυβόμαστε. Είναι, νομίζω, μια εκλογική διαδικασία κομβικής σημασίας αυτή. Νομίζω ότι ουσιαστικά εσείς που θα πάτε στις Βρυξέλλες αυτές τις εκλογές, θα καθορίσετε εμπολής και το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι, πώς θα το πω, είναι θέμα επιβίωσης και για την ίδια την Ευρώπη αυτές οι εκλογές. Είναι όπως το λέτε, ειδικότερα επειδή τα ακραία κόμματα, κύριε Καριωτάκη, έχουν αλλάξει στρατηγική και δεν προσπαθούν να διαλύσουν την Ευρώπη από τα έξω. Να πούνε δεν είμαστε υπέρ της Ευρώπης, είμαστε εναντίον του ευρώ. Προσπαθούν να την αποδομήσουν από μέσα. Γι' αυτό και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των πολιτών. Είτε αυτό είναι το Τσέγκα στην Πορτογαλία, είτε το Vox στην Ισπανία, είτε στη Γερμανία το ΑΕΝΤΕ. Όλοι αυτοί προσπαθούν να αποφλοιώσουν, να αποδομήσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα από μέσα. Στην παρουσίαση των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερα ότι θα μπορεί η 9η Μαΐου, που είναι η μέρα της Ευρώπης, να κηρυχθεί μια συμβολική ευρωπαϊκή δημόσια αργία, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα κεκτημένα της Ευρώπης στο παρελθόν, ποιος τα δημιούργησε, ποιος συνεισέφερε, ποια είναι τα επιτεύγματά μας και ποια είναι τα προβλήματά μας. Και κυρίως αυτό να απευθύνεται στους νέους ανθρώπους. Και μετά, ένα μήνα μετά, συμβολικά, 9 Μαΐου, 9 Ιουνίου, να πάμε να ψηφίσουμε όλοι θετικά, ανεξάρτητα αν θα επιλέξουμε την κυβερνώσα παράταξη, το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ, ή το ΠΑΣΟΚ, ή το ΣΥΡΙΖΑ, ή οποιοδήποτε άλλο. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό για την αφύπνιση της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε στηρίγματα τέτοιου τύπου στην κοινωνία. Δεν μπορεί να βγαίνει μια οδηγία ή μια αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής με τις 19 προτάσεις που έχει κάνει η Δημοκρατία και ως κυβέρνηση και να μην το ξέρουμε ή να αντιλαμβανόμαστε μόνο τις 5-6 προτάσεις που περνάνε. Πρέπει να τα γνωρίσουμε όσο μπορούμε παραπάνω. Ακριβώς γι' αυτό λέμε κι εμείς πως η συζήτηση για τις ευρωεκλογές θα ανάψει στον δρόμο για τις ευρωεκλογές, γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Καταρχάς πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε και επίσης πρέπει να πάμε συνειδητά και συνειδητοποιημένα για το τι θα ψηφίσουμε. Ακριβώς. Και χαίρομαι ακριβώς που το Crete TV το σημερίζεται αυτό, το αντιλαμβάνεται, το ιεραρχεί ψηλά και λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και ένας ενδιαφέρον θεσμός, ξέρετε, είναι και η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. Το οποίο θα μας δοθεί κάποια άλλη ευκαιρία να τα πούμε και να το αναλύσουμε πώς εμπλέκονται και συμπλέουν νέοι άνθρωποι που για απογοητευμένοι είναι και εργασιακές συνθήκες δύσκολες έχουν, πώς δημιουργούν αυτή την συνείδηση, τη λειτουργία με τους Δήμους, με την περιφέρεια. Φέτος βραβεύθηκε ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας, πριν την Ευρωπαϊκή δηλαδή, η Κομωτινή. Τέλειο. Πανέμορφη. Πανέμορφη. Λοιπόν, κύριε Αγγελόπουλο, σας ευχαριστώ. Κύριε Καριωτάκη, είστε μελαχρινή ξανθιά. Ξανθιά. Ωραία. απαγαπά ένα ξανθό, θέλει γιατρό κοντά του, να του δίνει γιατρικό, να γιάνει την καρδιά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ όμορφο. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ. Κάντε το καλύτερο φινάλε, κάντε, κύριε Αγγελόπουλε. Καλή συνέχεια και καλό αγώνα, κύριε Αγγελόπουλε. Κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Αγαπώ και, αγαπώ και εσάς. Θα τα ξαναπούμε και για τα φράγματα και για τις ευρωεκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς βράδυ.